Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη για να σχολιάσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Σεβαστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είδατε τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς? Συνεχίζει να υπογραμμίζει την διακριτή πολιτική του άποψη. Το έκανε και στο προηγούμενο νομοσχέδιο για την νομοποίηση κάποιων μεταναστών υπό προϋποθέσεις. Το κάνει τώρα, συνεχίζει και τώρα να υπογραμμίζει τη διαφορά του. Κατά τη γνώμη μου, πέραν του ότι έχει μια διακριτή ταυτότητα, πολιτική ταυτότητα ο κύριος Σαμαράς, με γνωστές απόψεις από την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει, την συντηρητική φωνή, κρατάει ζωντανή τη συντηρητική φωνή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε εν τέλει το πολιτικό ακροατήριο, το συντηρητικό, να παραμένει προσιλωμένο και να νιώθει στεγασμένο στη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε να το έχει ναι, πετύχει αυτό ακόμα και αν απήχε από την ψηφοφορία, γιατί θα πάει στη Βουλή και θα ψηφίσει κατά του νομοσχεδίου. Και άλλοι, από ό,τι ξέρω, έχει υπάρξει μια σύλληψη να επιτραπεί μια χαλαρή και χωρίς πειθαρχίες συμμετοχή των βουλευτών, γιατί υπάρχει και ένα πολιτικό κοινό, υπάρχει η Εκκλησία η οποία έχει αντιρρήσεις, υπάρχει και ένα πολιτικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, συντηρητικό, το οποίο δεν δέχεται αυτή την ρύθμιση ή αυτή την κατεύθυνση ρυθμίσεων, και επομένως αποφορτίζει η διοίκηση, ας πούμε, της κοινοβουλευτικής ομάδας, αποφορτίζει τους βουλευτές από αυτό το βάρος. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να προχωρήσει για να διατηρηθεί και το μεταρρυθμιστικό προφίλ, το εξυγχρονιστικό προφίλ, το εναλλακτικό προφίλ που θέλει να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλει και τα δύο καρπούζια στη μασχάλη του. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, προσπαθεί να συνδυάσει αυτές τις δύο ζώνες, πολιτικές ζώνες, που υπογραμμίζουν αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολλές νέες δημοκρατίες. Μάλιστα. Να πάμε όμως τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Κασελάκης είπε ναι στην ψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά δήλωσε ότι θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας και έβαλε φωτιές. Καταρχήν, δεν ξέρω αν έχει δηλωθεί μια τέτοια αντίρρηση που να οδηγήσει κάποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο να μην ψηφίσει. Δεύτερον, δεν είχαμε συνολικά ζητήματα κομματικής πειθαρχίας στην πρακτική, την κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Σαρακιώτης και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, μάλλον δεν είναι θετικοί στο να ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ωραία, άλλο δεν είναι θετικός, ναι, κάποιος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είπε ότι δεν χρειάζεται. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος δεν είναι βουλευτής. Ναι. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος δεν είναι βουλευτής. Ναι, ενώ ως προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Σαρακιώτης είπε ότι δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Και ο κύριος Μπάρκας, αν θυμάμαι καλά, προχθές. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να εσωτερικεύσει ένα πρόβλημα που το έχει η Νέα Δημοκρατία? Είναι ένα ερώτημα κοινοβουλευτικής αυτοσυντήρησης αυτό. Το ΠΑΣΟΚ το χειρίζεται με τον τρόπο του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή χρειάζεται να εσωτερικεύσει ένα δίλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία, πολύ περισσότερο όταν η πρότασή του είναι πιο προωθημένη από αυτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιο ολοκληρωμένη, ας πούμε, από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν συμφωνώ με το ερώτημα πολιτικής πειθαρχίας, με την κατεύθυνση πολιτικής πειθαρχίας, γιατί δηλώνει μια πολιτική αδυναμία στο τέλος. Οι βουλευτές πρέπει αυτόβουλα, σε όχι στρατηγικά ζητήματα, αυτόβουλα να εκφράζονται. Και αυτό ενδυναμώνει και τις ζυμώσεις, και την έννοια της ζύμωσης και της διαβούλευσης που υπάρχει και που πρέπει να υπάρχει. Και επίσης επιτρέπει
στην νομοθετική ομάδα να βελτιώνει με κατασκευές, να βάζει βελτιώσεις στην νομοθετική κατασκευή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το εντείνουμε σε αυτή τη φάση, πολύ περισσότερο όταν δεν είναι πρόβλημα, κεντρικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι και η γενική θεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, η γενική κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάμε ότι είχε φέρει το σύμφωνο συμβίωσης σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες πριν από μερικά χρόνια. Και τη νομική αναγνώριση του φύλου. Ακριβώς. Δηλαδή είχε κάνει μεταρρυθμιστική, έχει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, έχει ένα εναλλακτικό ακροατήριο όχι συντηρητικής κατεύθυνσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί με αυτή την έμφαση δίνεις πολύ μεγαλύτερη σημασία σε κάτι που δεν είναι πρόβλημά σου. Σαν να το κάνεις πρόβλημά σου εν τέλει. Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, είπε ότι έμαθε από την τηλεόραση για την κομματική πειθαρχία την οποία δήλωσε ο κύριος Κασελάκης και έδειξε και ενόχληση. Πώς το σχολιάζετε? Ναι, είναι ένα πρόβλημα γιατί ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ένα δομικό στοιχείο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Οφείλει να πληροφορείται, όπως και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, και επίσης η κοινοβουλευτική ομάδα είναι αυτοκέφαλη κατά κάποιο τρόπο υπό τον πρόεδρό της, τον Σοκράτη το Φάμελο, αλλά είναι ένα ακέραιο όργανο, δεν ετεροκαθορίζεται. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι αυτή η έμφαση είναι ένα πολιτικό άστοχο, είναι μια πολιτικά άστοχη επιλογή. Αυτή η έμφαση. Θεωρείτε ότι αν κάποιος δεν ψηφίσει τελικά το νομοσχέδιο, θα διαγραφεί? Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρω. Αλλά σκέφτομαι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στην περίοδο της συμφωνίας του καλοκαιριού του 2015, υπήρξαν βουλευτές οι οποίοι δεν ψήφισαν τα άρθρα, ψήφισαν επί της αρχής για να υπάρξει συμφωνία, πέρα από τους βουλευτές που διαχώρισαν τη θέση τους και διαφώνησαν το καλοκαίρι του 2015 με την πρόταση του Αλέξου Τσίπρα. Υπήρξαν βουλευτές οι οποίοι δεν ψήφισαν τα άρθρα, τα συγκεκριμένα άρθρα, άρθρο 1, άρθρο 2, θυμάμαι στο... Δεν πάθαν τίποτα, δεν έγινε κάτι. Ναι, αλλά τώρα είναι άλλος ο πρόεδρος. Την κεντρική. Αυτό λέμε. Ναι. Είναι άλλος ο πρόεδρος, άλλες επιλογές, δυσανάλογη αυστηρότητα και δυσανάλογη έμφαση. Ναι, επομένως, εφόσον είναι άλλος ο πρόεδρος, μήπως θα προβεί σε κάποια διαγραφή, αν δεν πειθαρχήσει κάποιος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Ελπίζω όχι. Πολύ περισσότερο που, σας λέω, έχουμε κερδισμένο το εσωτερικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, την κατεύθυνση, στη γενική κατεύθυνση. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ως προς την τεκνοθεσία, αλλά ως προς τη σύλληψη είναι κερδισμένο αυτό το ακροατήριο. Είναι μιας ορισμένης φιλοσοφίας, μιας ορισμένης αισθητικής, μιας ορισμένης κατεύθυνσης. Και δεν πας σε ένα τέτοιο ακροατήριο που έχει ήδη πάρει τις μεγάλες του εξυγχρονιστικές αποφάσεις να λειτουργήσεις με μια πειθαρχική μέρημνα δυσανάλογη. Έτσι νομίζω. Ο κύριος Κασελάκης είπε χθες ότι με το νομοσχέδιο αυτό που καταθέτει η κυβέρνηση δεν παίρνει κάτι από κάποιον και ότι η ψήφος δεν εξαρτάται από κομματικά κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο θεωρείτε ότι δικαίωσε τον Μητσοτάκη? Με μία έννοια ναι, αλλά αντίστοιχα μπορεί να βρει κανείς και σε άλλα νομοσχέδια γενικές ρυθμίσεις που δεν έχουν κομματικό χρώμα. Ας πούμε επιδοματικά νομοσχέδια που κάνουν επιδοματικές επιλογές που δεν έχουν χρώμα και γενικά τα στηρίζεις ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης. Ζητήματα φέτος είχε το ενδιαφέρον ότι στον προϋπολογισμό ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανές αυτό, εν πάση περιπτώσει πρωτότυπο αυτό, ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ οι αμυντικές δαπάνες. Είναι σωστό. Δείχνει ότι σε ορισμένα στρατηγικά ζητήματα
έχεις μια ομοθυμία και πρέπει να δείχνεις προς τα έξω μια ομοθυμία. Δεν ξέρω αν είναι όμως στρατηγικής φύσης αυτή η επιλογή. Το ζήτημα των σχέσεων, της εξυγίανσης, της θέσμησης των ερωτικών επιθυμιών και της αποκατάστασης ενός κλίματος όπου δεν θα υπάρχουν διαχωρισμοί είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα από μια νομοθέτηση. Είναι πολύ ευρύτερο. Έχει σχέση και με την γενική παιδεία και με τις εφαρμογές και με τη διδασκαλία στα σχολεία και με την κουλτούρα που απλώνεις. Δεν μπορεί να έχεις μια σεξιστική μυθοπλαστικά πραγματικότητα και από την άλλη μεριά εσύ αυτό να μην το παίρνεις υπόψη σου και να εστιάζεις μόνο σε ένα νομοθέτημα. Είναι μια μερική άποψη για την αποκατάσταση της ισότητας και της ελευθερίας και στην ερωτική επιλογή και στην θεσμική ισορροπία των ερωτικών επιλογών. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραμείνετε μαζί μας, καθώς κυρίες και κύριοι, νέος πόλεμος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ κάναψε μετά τις δηλώσεις του Στέφανου Κασελάκη, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη εκβιαζόμενο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε ότι πρόκειται για καιροσκοπική στάση πολιτικής εκμετάλλευσης και ξεκαθάρισε ότι στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος, αποκλείοντας οποιαδήποτε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Σεβαστάκη για να σχολιάσουμε τα όσα ακούσαμε να λέει ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη ως εκβιαζόμενο πρόεδρο λόγω των υποκλοπών. Άρα με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει τις γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ και είναι κάτι το οποίο πιστεύετε ότι το κάνει συνειδητά? Γιατί μέχρι στιγμής ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης φαινόταν ανοιχτός σε κάποια προσέγγιση ή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα μέλη ψηλά ιστάμενα στελέχη κάναν πρόταση να ενταχθούν στην σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, ουσιαστικά ενισχύοντας αυτή την λογική γέφυρας με το ΠΑΣΟΚ. Είναι αμφίθυμη. Στο Δήμο Αθηναίων υπήρξε μια πολύ μεγάλη προθυμία και μέριμνα και διαθεσιμότητα του Κώστα του Ζαχαριάδη, του εκπροσώπου, του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξει τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, το Δούκα, και εκεί η κατάσταση, όπως περιγράφεται ή όπως φαίνεται, είναι μια ανθυρή κατάσταση, μια πάρα πολύ λυρική και εξαιρετικά εφρόσινη κατάσταση πολιτικά. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια ένα τέτοιο κλίμα που πάει να περάσει, είναι αναντίστοιχη αυτή η δήλωση. Πολύ περισσότερο που υπενήσεται ότι ο Ανδρουλάκης, εφόσον δεν κάνει αυτά τα νομικά βήματα, σημαίνει ότι κάτι κρύβει. Γιατί? Έχει κάνει τις κινήσεις με βάση τις νομικές συμβουλές των στελεχών του ή των συμβούλων του και περιμένει την απόφαση και το να φωτιστεί αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Από πού και ως πού σημαίνει η μια ορισμένη νομική τεχνική που ακολουθεί ένα κόμμα, σημαίνει η ενοχή του. Από πού και ως πού. Με ποιο τρόπο εσύ μπορείς να επιβάλλεις τις στρατηγικές, τις τακτικές, όχι στρατηγικές, τις τακτικές κινήσεις επί του νομικού πεδίου σε ένα άλλο κόμμα? Η δημοκρατία λέει ότι το κόμμα, το κάθε κόμμα, έχει την αυτοκυριαρχία και τον έλεγχο των μέσων του, των πολιτικών μέσων με τα οποία απευθύνεται. Εφόσον κρατάει το δημοκρατικό τυπικό και εφόσον δεν σε θίγει εσένα, δεν θίγει την πολιτική αισθητική σου, από πού και ως πού εσύ θα πας να τον καπελώσεις ή να τον δεσμεύσεις? Δεν μου φαίνονται αυτά τα πράγματα ότι υπακούν σε έναν κώδικα. Επίσης, εγώ ένα σημείο που θεωρώ ότι ήταν εντυπωσιακό ήταν όταν έγινε εκδήλωση για τον Σιμίτη. Όταν κάνεις μια εκδήλωση για τον Σιμίτη, για ένα ιστορικό πρόσωπο, δεν κάνεις μια εκδήλωση όπου χάνεις την κριτική σου ανάγνωση της θητείας του. Δεν το κάνεις έτσι.
κάνεις μια ιστορική αποκατάσταση μιας ορισμένης θεμελιώδους επιλογής που έγινε, στρατηγικής επιλογής. Τη σύνδεση με την ΟΝΕ, δηλαδή, την σύνδεση με το σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτό ήταν η βασική του. Πώς ξαφνικά αυτό το κλωτσάς και λες ότι ο Σιμίτης ήταν η αιτία της εξαχρίωσης, οικονομικής κατάρρευσης του ελληνικού λαού, της φθοράς του κλπ. Νομίζω ότι αυτά είναι κάπως ασύντακτα. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα, μια κατεύθυνση με πειθαρχία και να την τηρείς. Και έτσι θα γίνεις και θα επιβάλλεις και τους ποιοτικούς όρους. Πολλοί λένε τώρα, κυρία Σεβαστάκη, ότι αν δεν συνεργαστεί η αριστερά και η κεντροαριστερά, δεν θα μπορέσει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μετά από όλα αυτά τα οποία μας είπατε και τα οποία μας περιγράψατε, βλέπετε να υπάρχει αυτή η διάθεση είτε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρεται στον κύριο Κασελάκη ως πρόεδρο Made in USA. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ανταγωνισμοί στους δύο χώρους, έχουν το ίδιο κοινό και προσπαθούν, θα είναι αναπόφευκτη μια τραχύτητα μερικές φορές, αλλά ή υπακούς σε μια θεμελιώδη επιλογή που είναι η όσμωση ενός μεγάλου, η συγκρότηση ενός μεγάλου και ουσιώδους μετόπου, όχι με τους λαϊκομετοπικούς όρους που γινόταν παλιότερα, τους λαϊκομετοπικούς αντιδεξιούς όρους, είναι παροχημένο αυτό το σχήμα, αλλά με τους όρους μιας εξυγχρονιστικής, μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης προς όφελος του αδύνατου. Αυτό συνέχει τους δύο χώρους. Αν αυτό θέλεις να το στηρίξεις, πρέπει να επεξεργαστείς, το έχουμε πει, δεν εκβιάζεις, πρέπει να επεξεργαστείς λύσεις και να οργανώσεις ένα μίνιμουμ πρόγραμμα πάνω στο οποίο οι δύο ομάδες, οι δύο δυνάμεις συμφωνούν και το στηρίζουν. Μάλιστα. Είναι απλό. Ούτε θα διαλυθείς, ούτε θα εξαφανιστείς, ούτε θα εξουσιοδοτήσεις τον άλλον για τα πάντα. Αλλά έτσι δουλεύουμε με βάση την πραγματικότητα. Προσέξτε, οι μετρήσεις είναι πάρα πολύ αρνητικές, γιατί δεν είναι μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να αποδυναμώνεται, οι μετρήσεις κοινής γνώμης εννοώ, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ενσωματώνει με πολύ ισχυρό τρόπο, με ορμή τις διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης το ΚΚΕ φτάνει στην οροφή της απορρόφησης. Άρα, λύση, ποια είναι η λύση, πού είναι η λύση. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε.